Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε, Μπουγάτσα με Hangover, λίγο μετά τις 10. Δώσαμε στα παιδιά έτσι ένα μικρό περιθώριο στον αγαπημένο μας Μάνο από το Safety Car. Τα παιδιά σας κρατάνε καταπληκτική παρέα, έτσι, γιατί είναι και καταπληκτικά παιδιά, αυτό. Ελενάκη μου. Ήθελε να πει, λέει, περισσότερα για τη φόρμουλα. Περίμενε να τελειώσει. Όχι. Παίζουν τέτοιες ώρες αγώνα. Φυσικά και παίζουν τέτοιες ώρες αγώνα. Αυτά τα Σαββατοκύριακα που ξυπνάει ο κόσμος νωρίς το πρωί δεν τα έχεις αντιληφθεί για να δει φόρμουλα. Εγώ τα ζω στο σπίτι μου, γι' αυτό σου λέω. Βλέπεις ο μπαμπάς, ε? Από παλιά και ο μπαμπάς και ο αδερφός. Πολύ φόρμουλα. Ποτέ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, που δεν καταλαβαίνω γιατί λέγεται αθλητισμός μεταξύ μας, δεν τον κατάλαβα ποτέ. Έχω κι εγώ φίλους, κυκλοφορούν ανάμεσά μας που παρακολουθούν. Αλλά κι ποτέ. Όμως, να σου πω κάτι, εμένα κι εγώ έβλεπα κάποια στιγμή. Αλλά άρχισε να με κουράζει πάρα πολύ αυτός ο θόρυβος της μηχανής, αυτό το σαν τη μύγα τη δυνατή. Όλη την ώρα. Όλη την ώρα. Ναι. Και πρέπει να παρακολουθήσεις όλους τους κύκλους, δηλαδή. Κοίταξε, επειδή είμαστε και γυναίκες, είναι τέρμα καλυμμένη. Δηλαδή, βλέπεις ένα αυτοκίνητο. Πού να ξέρω εγώ ποιος είναι ωραίος. Είναι και αυτό. Ενώ, ας πούμε, βλέπεις το ποδόσφαιρο, λες ορίστο. Να το παιδί το ιδρωμένο, το βλέπεις, χαίρεσαι. Και τώρα που είπα μπουφόν. Τι είπες τώρα, δηλαδή, κατευθείαν να πέσουμε στα βαριά. Τώρα που είπα μπουφόν. Εντάξει, κοίταξε, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Για τη Γιουβέντους, βεβαίως, μιλάμε για το παιχνίδι με την Ρεάλ και τον αποκλεισμό της κυρίας. Στενοχωρηθήκαμε βεβαίως. Ήτανε πέναλτι ή δεν ήτανε πέναλτι? Δεν ήτανε. Ναι, αλλά ο Κολίνα είπε ότι ήτανε πέναλτι. Ο Κολίνα πολύ με πλήγωσε. Εγώ ήμουν έτοιμη σε 2-3 χρόνια που θα γίνονται τα λούτρινα κατά παραγγελία να παραγγείλω έναν Κολίνα στο σπίτι. Αλλά μετά από τούτο θα το σκεφτώ πάρα πολύ σοβαρά. Ξέρεις ότι από την Τετάρτη που ήταν το παιχνίδι, όλοι συναντιόμαστε και λέμε μεταξύ μας, ήταν πέναλτι. Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου, που έλεγε και ο Πάνος. Κοίταξε. Χωράει μεγάλη ανάλυση, γιατί δεν υπάρχει λίγο πέναλτι, πολύ πέναλτι. Είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι. Είναι σαν την εγκυμοσύνη, δεν έχει λίγο. Ναι, ξεκινάμε από το βασικό. Ότι κάτι είναι πέναλτι, δεν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε λίγο offside, πολύ offside. Είναι offside ή δεν είναι. Είναι πέναλτι ή δεν είναι. Από εκεί και πέρα εξετάζεις τι δίνει, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο σφύριγμα. Δηλαδή δεν ήταν ένα απλό σφύριγμα. Είναι σφύριγμα που δίνει πρόκριση. Ακριβώς. Όπως το offside δίνει πρωτάθλημα εδώ πέρα στη Super League. Ναι. Έτσι εκεί πέρα δίνει πρόκριση το συγκεκριμένο πέναλτι. Θέλω να σου πω ότι... Δηλαδή έχει βαρύτητα το σφύριγμα το συγκεκριμένο. Δεν πρέπει είναι... να το τριπλοτσεκάρεις εκείνη την ώρα. Δεν παίζουν ομίλους, ρε παιδί μου. Δεν είναι μια φάση η οποία είναι ένα σφύριγμα okay, το οποίο μπορεί να συζητηθεί, να αναλυθεί και να σηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Είναι ένα σφύριγμα το οποίο δίνει πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League. Ξεκινάμε από το βασικό. Και καταλαβαίνω τη βαρύτητα που έχει και η Real και ότι πρέπει οπωσδήποτε να φτάσει κάθε χρόνο μέχρι τουλάχιστον ημιτελικά. Δεν γινόταν να μην υπάρχει στιγμή, ισπανική ομάδα. Ναι, δηλαδή για το όνομα. Νομίζω ότι θα είχαμε τετράδα χωρίς ισπανική ομάδα. Δεν ξέρω αν έχει ξανασυμβεί κιόλας. Μετά την σούπερ έκπληξη με την Μπαρτσελόνα, έτσι. Που αποκλείστηκε. Γενικώς. Εμένα μου άρεσε αυτό. Μ' αρέσουν να περνάνε τα outsider. Τι τριήμερο ποδοσφαιρικό ήταν αυτό σε Champions League και Europa League. Νομίζω ότι ήταν μακράν η πιο ωραία εβδομάδα, η πιο ωραία ποδοσφαιρική εβδομάδα μέσα στη σεζόν. Έτσι. Είχε πολύ ωραία παιχνίδια στο Champions League, είχε πολύ ωραία παιχνίδια στο Europa League. Και πολύ ωραία παιχνίδια στο εφετείο. Εκεί και αν είχαμε ντέρμπι. Λοιπόν, μικρό-μικρό για εκείνο το βράδυ με το Juventus Real. Δεν έχω τη συνδρομητική στο σπίτι, οπότε έχω ανοιχτά παράθυρα να παρακολουθώ την έφεση από το ΠΑΟΚ 24 και δίπλα SDNA για να βλέπω τι γίνεται και στο παιχνίδι. Ναι. Βλέπω το 1-0, βλέπω το 2-0, βλέπω 1-0 το... 1-0 στο 2 νομίζω, δεν κάνω λάθος. 3-0, βγαίνει και η αδερφή μου, λέει, τι φασαρία είναι αυτή στη γειτονιά. Λέω, Βερονία, 3-0, λέω, η Juventus είναι οριακά να αποκλείσει τη Real. Και μετά από 3 λεπτά αρχίζω να ακούω, πώς να το πω, δεν θα το πω. Ευγενικά. Γαλλικά ευγενίας. Λέω τώρα τι έγινε, πέσαμε σε Μαδριλένο. Γιατί δείχνει αυτό σου λέει, τόσο Χριστούλη. Η καλαμαριά σου λέει αντί Μαδριλένη. Μα τους έχω για γιουβεντάκια. Ναι. Και ανοίγω και βλέπω ότι κερδίζει το πέναλτι. Μέχρι να το εκτελέσει, ναι. Στη γειτονιά ακουγόταν η φωνή του, φιλενάδα. Δεν σταμάτησε. Θέλω να σου πω
ότι το γίφτε, Πορτογάλη και όλα τα σχετικά. Ξέρεις που πάνε πακέτο όταν θέλει κάποιος να στολίσει τον Ρονάλντο, ναι. Θέλω να σου πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, επειδή ήταν η έφεση, το είχα χωρίς φωνή. Η τηλεόραση, για να μην σε αποσπάω. Για να... Γιατί εντάξει, καταλαβαίνεις ότι ήταν δύσκολη, ρε παιδί μου, η έφεση. Ξεκίνησε από τις 6. Έπρεπε να προσέξεις πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσα να έχω φωνή. Είχα απλά την τηλεόραση στο πλάι να παίζει. Οπότε έβλεπα τον γκολ, σήκωνα λίγο κεφάλι. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι έπαιξε η Ρεάλ, έπαιξε η Γιουβέντους ή κρίμα που αποκλείστηκε. Ναι. Δεν έχω εικόνα του ματς πέρα από αυτά τα οποία διάβασα μετά. Έβλεπα μόνο φάσεις και είδα την αποβολή του Μπουφόν, γιατί μου τράβηξε το μάτι μου όλη αυτή η φασαρία που το ξέρεις. Οι κινήσεις, τα πλάνα. Και δεν το είδα. Αλλά στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με τον τρόπο που τελείωσε το παιχνίδι για τον Μπουφόν. Ναι. Εντάξει, εμείς είμαστε, το έχουμε δηλώσει και λογικά και εδώ πέρα, ότι League. Όποιος είναι εχθρός του Μπουφόν είναι και δικός μας εχθρός. Είναι δεδομένο αυτό. Αγαπάμε Τζίτζι, στηρίζουμε Τζίτζι και τον αγαπάμε βεβαίως και χωρίς Champions League. Εγώ αγαπώ και τον Γελίνη πολύ. Πολύ τον αγαπάω. Μη με κοιτάζει, δεν ξέρω γιατί. Στο προηγούμενο Μουντιάλ δε. Ναι. Τον είχα μετά τον Πίρλο, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι είναι η φυσική συνέχεια. Μετά τον Πίρλο και τον Μπουφόν έρχεται ο Κελίνη. Για να βρείτε κάποιον να χτυπιέται και να τραυματίζεται στο γήπεδο. Όπως ο Κελίνη. Όπως ο Κελίνη. Να βρείτε κάποιον να χτυπιέται για εσάς και να τραυματίζεται. Τι να πούμε για τραυματισμούς που τον έχει δαγκώσει ο άλλος, δηλαδή. Δεν υπάρχει. Καταρχάς νομίζω ότι δεν τον αναγνωρίζει το συγκεκριμένο χωρίς μπαταρισμένο κεφάλι. Μεράβο. Ξεκινάμε με το βασικό. Έχει τρομερή σχέση με τον Μπουφόν και το βλέπεις, ρε παιδί μου, ναι, στα πλάνα. Οι δυο τους, ναι, πώς συμπεριφέρονται. Και είδες τι είπε τώρα, γιατί να τα λέμε το όλα, το ιταλικό ταπεραμέντο. Η Γιουβέντους είναι από ένα σκάνδαλο Καλτσιόπολη, σωστά. Είπε ο Κελίνη. Δεν υιοθετώ. Είπε ο Κελίνη στο διαιτητή. Πόσα πήρες. Δεν είναι. Βγήκε το ιταλικό ταπεραμέντο από μέσα του και απευθυνόμενος, όχι στο διαιτητή, νομίζω στους παίκτες της Ρεάλ, τους είπε πόσα τους δώσατε. Ναι, ναι, ναι. Πόσα του δώσατε για να σφυρίξει. Μάλιστα. Οι Ιταλοί, οι οποίοι είναι στα κάγκελα μετά τον αποκλεισμό της Γιουβέντους. Ας έρθουν μια βόλτα από εδώ, να έρθουν μαζί μας στο συλλαλητήριο. Θα είμαστε απλά περισσότεροι. Ακόμη και ο Ανιέλη, ρε παιδί μου, μίλησε, ο ισχυρός άνδρας της Γιουβέντους, και έβγαλε έναν εκνευρισμό ότι δεν είναι δυνατόν, ότι υπάρχει ένας πόλεμος κατά των Ιταλικών ομάδων. Ο Κολίνα, ο οποίος βρίσκεται εκεί πέρα, θέλει να αποδείξει ότι είναι εντελώς αμερόληπτος απέναντι στις Ιταλικές ομάδες και κάνει λάθη και εγκλήματα απέναντι σε εμάς. Το Ιταλικό ποδόσφαιρο έχει να λέει για τον Κολίνα. Στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν η κεφαλιά Ζιντάν στο Ματεράτσι, σωστά. Με Κολίνα ήταν. Νομίζω δεν ναι. Δεν θυμάμαι τον Κολίνα. Νομίζω ναι. Ήταν τελικός. Ναι. Κι όμως τα έβαλε με τον Κολίνο Ανιέλη. Γενικώς έγινε και σύραξη στη Φυσούνα. Δηλαδή αυτά τα οποία βλέπετε στο Γεώργιο Καραϊσκάκη στη Φυσούνα. Εξάγουμε πολιτισμό εδώ πέρα. Εξάγουμε πολιτισμό μέχρι και στο Champions League. Όταν εμείς μαλώναμε στη Φυσούνα. Όταν εμείς μαλώναμε στη Φυσούνα. Και γινόταν και πήγαινε η Φυσούνα και έβλεπες το πλάνο που πήγαινε, ναι, η Φυσούνα δεξιά και αριστερά και κουνιόταν και έλεγες φυσάει. Και έλεγες τι μπουκετίδι πέφτει εκεί μέσα, τι κλωτσοπατινάδα υπάρχει εκεί μέσα. Όταν λοιπόν εμείς τα κάναμε αυτά σε Γεώργιος Καραϊσκάκης και στη Super League γενικότερα. Εσείς ήσασταν πάνω στα δέντρα. Γατάκια. Και μασουλούσατε μαρουλόφυλλα. Λοιπόν, είχαμε και επίθεση στο λεωφορείο. Παρμεζάνα, είναι Ιταλοί, δεν μασούσαν μαρουλόφυλλο. Παρμεζάνα, πες. Παρμεζάνα. Ή πίνατε εσπρέσο. Ναι, κάτι τέτοιο. Και να σου πω κάτι, όλο αυτό με την σύραξη αυτή, με τη διαιτησία στο παιχνίδι Real Juventus, όλο αυτό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά γεγονότων, γιατί είχαμε επίθεση στο Pullman τη City. Ναι. Πάλι σε παιχνίδι Champions League. Να τα βλέπει αυτά ο κύριος Χούμπελς, πώς λέγεται αυτός που ήρθε ο απεσταλμένος της FIFA και ήθελε Grexit. Και έρχεται σε εμάς αυτό ακριβώς αυτός ο κύριος και μας απειλεί με τον παππούλα του Grexit. Εγώ θα μας θυμούσα κιόλας. Έτσι. Αυτοί που έδειξαν τον δρόμο. Έτσι. Έτσι. Πολλά και ωραία γίνανε στο Champions League. Είδαμε έναν εκνευρισμένο Μπουφόν, για να επανέλθουμε στον άνθρωπο αυτόν. Και τι δεν είπε, ότι δεν έχει καρδιά, έχει σκούπιδο ντενεκέ, ναι, μέσα στην καρδιά. Ότι καλύτερα να πάρει πατατάκια ο συγκεκριμένος άνθρωπος απευθυνόμενος στον διαιτητή,
και να πήγαινε πάνω στην εξέδρα να έβλεπε το παιχνίδι. Έχει ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο, γιατί την ώρα που ο Μπουφόν τα λέει αυτά και είναι ανεξάλλου και δεν μασάει τίποτα, βέβαια διάβασα πολλά και διάφορα και ήταν πολύ εύστοχο ότι το τελευταίο σου παιχνίδι ήταν Μπουφόν, έριχνες και ένα μπουκέτο εκεί και τελείωνε. Ποιος θα σε τιμωρούσε? Μην ξεχνάμε πως τελείωσε ο Ζιντάν, ο οποίος Ζιντάν είπε ότι με την κεφαλιά. Ήθελε ένα καλύτερο τέλος για τον Μπουφόν. Βέβαια δεν το έχει σε τίποτα Μπουφόν να ανακοινώσει κι άλλον ένα χρόνο, έτσι. Όχι, είναι σαν τη συναυλία στο Big Slack, είπαμε. Ναι, άλλον ένα χρόνο, άλλον ένα χρόνο. Και ο Ριμπερί λέει άλλον ένα χρόνο. Και να σου πω πάει και κάτι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από τότε πρέπει να φορούσα Pampers. Για Ριμπερί, Ναι, φτάνει. Αν και παιχτάρα, οκ, okay, αλλά. Και μεγάλη... Για μένα, αν θες να με ρωτήσεις ποιον παίχτη από την Ευρώπη θέλω να βλέπω συνέχεια, να μην σταματήσει ποτέ, ναι, είναι ο Άριεν Ρόμπεν. Τον αγαπάω. Επίσης, πολλούς τραυματισμούς στην καριέρα του. Ο Ριμπερί, τώρα που το είπε, είχε δώσει μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη για τα σημάδια που έχει στο πρόσωπό του. Ναι. Δεν είναι επίκαιρη, αλλά θα τη βρούμε στο διάλειμμα, γιατί περνάει πολύ ωραία μηνύματα. Και επειδή μέσα από αυτή την εκπομπή θέλουμε να σταθούμε και στις ομορφιές που έχει αυτό το άθλημα και στις ομορφιές του ποδοσφαίρου, θα τη βρούμε στο διάλειμμα και θα τη διαβάσουμε, ναι, γιατί δεν την είχαμε σχολιάσει τότε. Ακριβώς τα έχει από μωρό για το bullying, αν θέλετε, που δέχτηκε. Γιατί όλοι μας έχουμε αναρωτηθεί βλέποντας το Ρίμπερι ότι. Γιατί δεν πάει να τα φτιάξει. Τόσα εκατομμύρια έχει, τόσα παίρνεις. Είναι η κλασική ερώτηση. Πήγαινε να τα φτιάξει, τι είναι. Δηλαδή, εμείς μια ατέλεια έχουμε και σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να την αφαιρέσουμε, να την κάνουμε. Μπράβο. Όχι αυτό. Γι' αυτό θέλω να την βρούμε του Ριμπερί, θα τη βρούμε στο διάλειμμα. Πριν κάνα δεκαήμερο πρέπει να έχει βγει. Όχι, έχει παραπάνω, ναι, αλλά δεν ξέρω πώς μας διέφυγε και δεν την είπαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί τέτοια ωραία θέματα εμείς και τα αγαπάμε και θέλουμε να τα σχολιάζουμε. Και επανέρχομαι για τρίτη φορά στον Μπουφόν, γιατί η εκπομπή μπορεί να ονομαστεί και. Μπουφονιάδα. Μπουγάτσα με Μπουφόν, Hangover με Μπουφόν, οπωσδήποτε. Λοιπόν, και είναι ο Μπουφόν έξω, έχει τελειώσει το μάτς, είναι έξαλλος και λέει, ρε παιδί μου, στα ιταλικά εκεί στις κάμερες και βλέπεις ότι τα χώνει, λέει για τον διαιτητή και τέτοια. Και περνάει ο Ρονάλντο από πίσω και τον αγκαλιάζει και σταματάει ο Μπουφόν. Δεν τα έχει με τον Ρονάλντο, ρε παιδί μου. Βέβαια, προφανώς. Τα έχει με τον διαιτητή. Και σταματάει, αγκαλιάζονται και οι δύο καλά και φεύγει. Δηλαδή, και εκεί σκέφτεσαι ότι αν στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου, είχαν τα ενία ή έκαναν κουμάντο οι ποδοσφαιριστές. Ή τέτοιες προσωπικότητες, γιατί εντάξει, το ποδοσφαιριστές είναι πιο γενικό, τέτοιες προσωπικότητες... Ποδοσφαιριστής είναι και ο Μυραλάς, ας πούμε, θα ήθελα να σου κάνει κουμάντο ο Μυραλάς. Ναι, γι' αυτό έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, πρέπει να διορθώσω και να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Αν λοιπόν στο ποδόσφαιρο έκαναν κουμάντο ή αν θέλεις είχαν τα ίδια τέτοιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Μπουφόν, ο Πουγιόλ, ας πούμε, που ήταν προσωπικότητα μεγάλη, ο Νιέστα, γιατί ήταν και αυτόν το τελευταίο παιχνίδι του στο Champions League. Κρίμα. Δεν τον αγαπάς καθόλου. Όχι. Τέτοιο μυαλό βρε ποδοσφαιρικό που θα το βρεις. Δεν κάτι που, μου τη δίνει και δεν. Που μου κουνάς ηρωνικά το κεφάλι. Έμεινε έξω να πούμε η Μπαρτσελόνα, έτσι. Υπερπροσπάθεια Ρώμα. Έδειχναν τα παιδιά ότι θα το πάρουν το παιχνίδι. Είχαν ψυχή, είχαν τσαμπουκά, αυτοθυσία μεγάλη. Σκιά του εαυτού της η Μπαρτσελόνα και βεβαίως αποκλείστηκε δικαιότατα από το Champions League. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι και το πρώτο παιχνίδι, το 4-1, ήταν πλασματικό σκορ. Ενώ το πρώτο παιχνίδι στο Τωρίνο για Juventus Real δεν ήταν πλασματικό, δεν υπήρχε. Η Juventus έβγαζε την εικόνα μιας πάρα πολύ γερασμένης, κουρασμένης ομάδας που δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Ενώ το αντίστοιχο της Ρώμα ήταν πιο πλασματικό. Τέλος πάντων. Ωραίο είναι να γίνονται οι εκπλήξεις. Δεν μπορεί δηλαδή, άμα είναι, να γίνει μια κλειστή διοργάνωση που να παίζουν κατευθείαν ένα Final Four, Μπάρτσα Ρεάλ, Μπάγερν και βάλε και τη Γιουβέντους, δεν ξέρω ποια θες να βάλεις. Και πώς θα φέρνει. Και βάλε και την Arsenal ή τη Manchester, ξέρω εγώ. Έχουν μείνει εκτός τόσες ομάδες. Ναι, και πώς θα φέρνει η ζωή η Λίβερπουλ, έχουν εξασαλώσει ο παδί της Λίβερπουλ και εδώ στον περίγυρό μας. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Ναι. Είχε ξεσαλώσει εκείνο το βράδυ. Νομίζω ότι. Και την επόμενη μέρα εδώ στην Τρόικα ξεσαλωμένο ήταν. Ήταν έξω στο στούντιο, στον ηχολήπτη και έβαζε τραγούδια. Και ήμουνα με τον Ασλαμά εδώ μόνη. Ναι. Να κρατάμε λίγο την αξιοπρέπεια, τη σοβαρότητα τη εκπομπή. Να σου πω κάτι. Ο Δημήτρης με την Λίβερπουλ είναι όσο είναι με τον Μπάουκ, νομίζω. Θέλω να σου πω ότι εκείνο το βράδυ που πέρασε η Λίβερπουλ. Το οποίο, εντάξει, το φοβήθηκαν λίγο έτσι με το γρήγορο γκολ της City και σου λέει, όπα, δύσκολα είμαστε.
Δεν αντιμετωπίστηκε βέβαια η City, για να τα λέμε και όλα καλά από τη διαιτησία. Ναι, δεν ναι. το είδα αυτό. Δηλαδή, αν αυτά γινόντουσαν στο box, θα κάγκελα θα είμαστε, για να τα λέμε και μεταξύ μας. Τα έλεγε ο Ασλαμάς, αλλά δεν τον πίστευα. Όχι. Και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο. Λες δηλαδή ότι φέτο μόνο έχει πρόξιμο στο ευρωπαϊκό της, η Liverpool. Δεν λέω ότι έχει πρόξιμο, λέω ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια αντιμετωπίστηκε εξαιρετικότατα από τη διαιτησία. Σε αντίθεση με τη City και στα δύο παιχνίδια δικαιούται να έχει παράπονο. Εκείνο το βράδυ λοιπόν ο Δημήτρης, ο Τζορμπατζόγλου, αφού λοιπόν πέρασε η Liverpool και βγάλαν όλοι τους χάρτες για το Κίεβο, εκεί που θα γίνει ο τελικός του Champions League. Αυτές οι γραφικές στιγμές που ζούμε όταν μια ομάδα θυμάται. Μου ξανάρχονται ένα-ένα, χρόνια δοξασμένα. Ναι. Μας έστελνε φωτογραφίες με πίτσες σε εμάς τους οπαδούς της Τσέλσι και άλλους. Μας έστελνε καναπέ. Εδώ το έλεγε ο Τσόρμπας στον αέρα σε ακροατή, που ξέρουμε πολύ καλό ότι ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου δεν είναι ο εριστικός. Ο προκλητικός. Μπράβο. Εκείνο το βράδυ ήθελα να βγω από το κοινό γκρουπάκι που Φαντάσου. Έχουμε και μιλάμε. Μου λέγει ο Σακισλόγλου, βγες Ελένη κορίτσι μου και αύριο θα σε βάλω εγώ με το καλό το πρωί. Ήμουν στο τσακ, δεν γινότανε. Παιδί μου, σου λέω, το πες σε ακροατή. Πήρε να πει κάτι για, ναι. Για τη City και να του λέει ο Δημήτρης, που δεν το έχει πει αυτό σε Ολυμπιακό πηχή που παίρνει τηλέφωνο, έτσι. Για πες. Πιτσαρίες έχετε στη γειτονιά. Παιδί μου, σου λέω, μας έστελνε πίτσα, μας έστελνε καναπέδες, μας έστελνε μπύρες, μας έστελνε χάρτες, μας έστελνε ένδοξο παρελθόν της Λίβερπουλ. Καλά, έχει φανέλα ευρωπαϊκά. Εγώ την πιστεύω φέτος. Για τελικό. Ναι. Θα πούμε και τα ζευγάρια και επίσης εκπληκτικό Europa League. Νομίζω ότι ήταν ένα τριήμερο. Ναι. Η αποθέωση... του ποδοσφαίρου. Και ωραίο που έγινε αυτό και στο Europa, γιατί έχει το δικό του ενδιαφέρον. Μπορεί να μην είναι Champions League top κατηγορία στην Ευρώπη, αλλά είναι και το Europa τα τελευταία 3 χρόνια, νομίζω. Έχει ανέβει επίπεδο. Κοίταξε. Δεν συγκρίνω, γιατί μου γράψε ένας φίλος ότι η κορύφωση με το Europa League μετά τα όσα ζήσαμε Τρίτη, Τετάρτη. Και λέω, δεν μπορώ να τα συγκρίνω ακόμη στο μυαλό μου. Όπως και να το κάνουμε. Το άλλο είναι αστέρι. Είναι η κορυφαία, ρε παιδί μου. Διοργάνωση για μένα, όπως και να το κάνουμε. Δεν τα συγκρίνω ακόμη, αλλά ήταν πολύ τίμιο αυτό που έγινε την Πέμπτη. Έδωσε πολλές συγκινήσεις και το Europa League. Θα πούμε βεβαίως και την κλήρωση. Θα επανέλθουμε και με Ριμπερί. Το βρήκες, βλέπω το απόσπασμα. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12 και εκδίκαση θα πούμε και συλλαλητήρια θα πούμε και παιχνίδι ΠΑΟΚ θα πούμε και ενδεκάδα Λουτσέσκου θα πούμε. Ένας Λουτσέσκου ο οποίος ακόμη στα κάγκελα είναι. Κόουτς, κατέβα, όχι, δεν κατεβαίνω. Μας κλέψαν δύο παιχνίδια. Γιατί όταν καλά κάνει, θα σταματήσει να το λες. Και καλά κάνει και καλά τα λέει. Μαζί του είμαστε και σήμερα μαζί με όλους εσάς θα είμαστε και στο συλλαλητήριο. Θα το καλύψουμε ζωντανά και ο Λίμπερο θα είναι εκεί. Λίμπερο 107,4 με ζωντανές συνδέσεις. Τι ακριβώς γίνεται, ποιος έχει μικρόφωνο, πόσο κόσμο έχει, πού βρίσκεται η πορεία για το γήπεδο. Θα μοιραστώ μαζί μου μαζί σου και με τον κόσμο τους προβληματισμούς που έχω για σήμερα μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, FM κενό, μηνύματα, καλημέρες, απορίες, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54526 1,24, βεβαίως η χρέωση συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ και χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας. Χρωστάμε καλημέρες, γιατί μας στείλατε ήδη καλημέρες πολλές. Ειρήνη έχει δώσει το παρόν. Όχι, περιμένω, γιατί, Ειρήνη. Γιατί ήταν ξενυχτισμένη, είναι ξενυχτισμένη το κόριτσι από ό,τι είδα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Με Καράσκο βεβαίως μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ένα από τα τραγούδια τα οποία αγαπάμε πάρα πολύ. Γι' αυτό και παραδόσεις είναι για να τιμώνται. Γι' αυτό και τα αφήνουμε να ακούγονται ολόκληρα. Είδες τον Κοντζιά εκεί πέρα με τους Σέρβους, του αφιέρωσε και τραγούδι. Ο Μπράτε. Μπράτε Κοντζιάς. Κοίταξε, αν ξέρουμε μια λέξη στα σέρβικα. Είναι τον Μπράτε. Και το καλημέρα. Πώς ήταν το καλημέρα. Τον Προγιούτο. Ναι, το θυμάσαι. Ναι. Σκυλή. Λοιπόν. Τα εξασκώ που και που. Καιρό δεν έχεις δώσει όμως. Δηλαδή, ετοιμάζεται ο κόσμος, έχει ξυπνήσει τώρα. Περίμενε. Να σου πω ότι βγαίνεις στο μπαλκόνι το πρωί για να δεις τι θα βάλεις. Οι φυσιολογικοί άνθρωποι, όχι σαν εσένα που θα βάλουν ό,τι και να έχει κοντομάνικο. Ξεκάθαρα. Βγαίνεις στο μπαλκόνι με το κοντομάνικο για να τεστάρεις ότι είσαι OK και λες να πάρω από πάνω ή να μην πάρω. Επειδή εμείς λίγο ξυπνήσαμε νωρίτερα και βγήκαμε στους δρόμους νωρίτερα, πήραμε κάτι από πάνω μας. Τώρα, αυτοί που θα βγείτε τώρα και μέχρι τις 7-8. Νομίζω ότι δεν θα το χρειαστείτε κιόλας. Θα το έχετε δεμένο στη μέση. Πάρτε το για αργότερα. Σκέψου ότι χθες το βράδυ που βγήκα, κάνει καταρχάς πάρα πάρα πολύ καλό
καιρό αυτές τις μέρες και επειδή είναι οι πρώτες μέρες έτσι που έχει τέτοια θερμοκρασία και τόσο καλό καιρό, τις χαιρόμαστε λίγο παραπάνω. Γιατί μετά το ζούμε και με την υπερβολή λίγο έτσι. Γιατί μετά θα μας γίνουν και συνήθεια. Ναι. Ο Έλληνας και κυρίως η Ελληνίδα ναι. είναι αυτή που Μάρτιο-Απρίλιο θα βάλει το πέδιλο. Θα βάλει το πέδιλο και το κοντομάνικο. Ναι. Και τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου στη Σαντορίνη θα έχει μαζί το φούτερ. Έχεις δίκιο. Είμαστε λίγο της υπερβολής. Βιαζόμαστε. Κοίταξε, ψέματα δεν θα πω. Εγώ το δοκίμασα χθες το πέδιλο. Κοίταξε να δεις το πέδιλο, το συγκεκριμένο τώρα. Ο κόσμος δεν έχει και εικόνα, αλλά φοριέται χειμώνα καλοκαίρι. Το βράδυ. Εγώ είμαι υπέρ του. Τώρα πολύ σας ενδιαφέρουν αυτά που λέμε, αλλά έχουμε και γυναικείες πινέλιες εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, δύο γυναίκες είμαστε. Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν πέδιλα. Το οποίο μπορείς να τα φορέσεις το χειμώνα. Μπράβο, και πλέον οι εταιρείες βγάζουν και πέδιλα με χειμωνιάτικο ύφασμα, δηλαδή καστόρ. Λοιπόν, αγόρια δεν απευθύνεται σε εσάς αυτό. Δεν ξέρεις, νομίζεις ο άντρας του 2018 ότι είναι καστόρ. Εδώ φυσικά έχουν και μάθει το τυρκουάζ και το σωμόν. Φυσικά. Φυσικά και ξέρουνε. Λοιπόν, πολύ καλές οι θερμοκρασίες σήμερα. Όνειρο. 19 με 24. Δηλαδή, 3 η ώρα που θα είστε εκεί στο συλλαλητήριο, όσοι πάτε τουλάχιστον. Μόνο με την ασπρόμαυρη φανέλα ή το μπλουζάκι του συνδέσμου. Έτσι ακριβώς. Κοντομάνικο, δεν χρειάζεται τίποτα από πάνω. Έχετε μία ζακέτα στο αυτοκίνητο, στην τσάντα σας, οπουδήποτε, για πάνε ενδεχόμενο. Ναι, γιατί στην Τούμπα στα πέριξε εκεί κατά τις 9 που θα τελειώνει το παιχνίδι. Αν τόσο κόσμο, θα είναι και το περπάτημα και την πορεία στο γήπεδο που δεν χρειάζεται καν. Σκέψου ότι εγώ κατέβηκα χθες κατά τις 9-9.30 το βράδυ. Πήρα πανοφόρι, το είχα στην τσάντα περασμένο. Ναι. Και για να κάνω τη διαδρομή, ένιωθες ρε παιδί μου ότι ζεσθενόσουλα. Εγώ με το που βγήκα που φορούσα ένα απλό δερματινάκι κοντό, έσκασα. Είναι είχε γερό. Ζέστη και την ώρα που φεύγαμε είχε ζέστη πάλι. Και γενικώς θα έχει ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με πολύ καλό καιρό. Και όσοι μπορείτε, βγείτε να το εκμεταλλευτείτε, να πάτε για έναν καφέ το πρωί και μετά να κάνετε τις δουλειές σας, να δείτε την μπάλα σας, το ποδόσφαιρό σας, τα παιχνίδια μπάσκετ και ούτω καθεξής. Να σου πω, στα όνειρα πιστεύεις? Όχι. Δεν τα θυμάμαι, έχω αυτό το κακό. Φοβερό. Σπάνια θυμάμαι όνειρο. Φοβερό. Να τη ρωτήσεις τώρα πότε έβαλε γκολ ο Σκαρτάδος, θα θυμηθεί. Το πάω quiz, φίλοι. Θέλω να πούμε στον κόσμο και το. Να κλείσουμε όμως την παρένθεση για το Champions League και μετά να πάμε σε ΠΑΟΚ. Έλα, δύο πράγματα θέλω να σου πω μετά. Δύο πράγματα να μου πεις. Λοιπόν, λέγαμε για το Champions League και για τις εκπλήξεις με Ρώμα και Liverpool. Έγινε και η κλήρωση χθες. Έγινε και η κλήρωση. Εμένα δεν μου άρεσε. Δεν σου άρεσε. Δεν μου άρεσε γιατί να ξυπνάει μνήμες, λέει. Όμως του 80 δεν, τόσο. Ναι, ό,τι και να πέφτει θα ξυπνούσε μνήμες. Εγώ απλά είχα προβλέψει ότι θα έχουμε τελικό με Real Bayern. Ναι, είναι πρόωρος τώρα. Και θα το σηκώσει η Bayern με τον παππού. Παππού λέω τον Γιούπ που είναι στον πάγκο. Ναι. Με απόλυτο σεβασμό έτσι βεβαίως. Αλλά επέστρεψε ξανά για να αναλάβει την ομάδα λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση της σεζόν. Μετά τον Αντσελότη και βλέπεις ότι τα έχει καταφέρει περίφημα. Είναι πολύ, πολύ καλός προπονητής. Βγήκε ήδη και ο επόμενος. Ναι, βγήκε ήδη και ο επόμενος. Υπέγραψαν για τη νέα σεζόν. Ναι. Αλλά θα πάνε μέχρι τέλους. Ούτως ή άλλως στην Bundesliga είναι μονοπόλιο πλέον για την Bayern το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα είναι το Champions League. Και η αλήθεια είναι ότι για τρίτη σερή χρονιά δεν μπορώ Real. Όχι ότι δεν τη συμπαθώ, όχι ότι δεν θα χαρώ, όχι ότι δεν θέλω να δω Κριστιάνο και Μαρσέλο. Αγαπώ πάρα πολύ Μαρσέλο, εγώ, ο οποίος στο στρίψιμο του νομίσματος με τον Μπουφόν, αφού διαλέγουν εστίες πριν την αναμέτρηση, υποκλίνεται ρε παιδί μου, gentleman πραγματικός ο Μαρσέλο, υποκλίνεται μπροστά στον Μπουφόν και πάει ο Μπουφόν και τον αγκαλιάζει ότι ξέρεις κάτι, σε σέβομαι ρε φίλε. Είναι ωραίο τυπάκι, είναι κατηγορία κολλητός Μπίσεσβαρ. Είναι κατηγορία Μπίσεσβαρ, δηλαδή είναι αυτοί οι τύποι που τους θες για κολλητούς, θες να κάνεις παρέα μαζί τους, θες να πηγαίνεις για μπύρες μαζί τους. Να βλέπετε μπάλα μαζί. Και αν προσέξεις. Να κάνετε τηλεφωνικές φάρσες. Ναι. Τέτοια πράγματα. Μία μόνιμη πλάκα. Και αν προσέξεις βιντεάκια που αφορούν αυτούς τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή τον Μαρσέλο, τον Μπίσεσβαρ και τον Λουίς βάζω σε αυτή την κατηγορία. Τον Νταβίδ. Τον Νταβίδ. Εγώ γι' αυτό τον αγάπησα αυτό τον ποδοσφαιριστή. Δεν το έχω προσέξει. Γιατί είναι οι τύποι που απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο, που θα κάνουν μια μόνιμη πλάκα που είναι στα ποδητήρια ψυχή της παρέας. Γι' αυτό και αγαπάμε Μαρσέλο. Όπως και είναι ο Κάνια στον ΠΑΟΚ, φιλενάδα, έκανε δηλώσεις ο προπονητής για το «μας κλέψανε» και από πίσω ακούγεται, γιατί η συνέντευξη αυτή στο συνδρομητικό γίνεται στην τραπεζαρία του προπονητικού κέντρου. Μετά την προπόνηση και που τρώνε. Κάθε φορά ακούγεται από πίσω ο Κάνιας. Όλα ο οποίος Κάνιας μιλάει τόσο γρήγορα ισπανικά. Έχει χαρακτηριστική φωνή Speedy Gonzales Looney Tunes. Ξεκάθαρα. Αυτή είναι η φωνή. Ξεκάθαρα. Σίγουρα. Και είναι μια μόνιμη πλάκα. Σου λέω, δεν θα ξεχάσω αυτό που πήρε το best goal
Και, τους έκανε... και τι έγινε με. Και πώς τον γλέντισαν όλοι. Ακόμη, ακόμη και ο Κάμπος πήγε στην Πορτογαλία, είχε βάλει print screen τη φωτογραφία με τον καφέ μπροστά και έλεγε: Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ναι, δεν ότι έχει πάρει το best goal. Με δύο goal σε ολόκληρη την καριέρα και τα δύο στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάγαινε Ρεάλ Μαδρίτης βεβαίως και Λίβερπουλ Ρώμα. Εγώ έβλεπα ξέρεις κάτι με Ρεάλ Λίβερπουλ και Ρώμα Πάγεν, οπότε τα δύο μεγαθύρια. Όλα είναι μεγαθύρια έτσι, για να, μην θυχτείτε οι φίλοι της Λίβερπουλ εκεί έξω που είστε και πολλοί. Αλλά έβλεπα ότι θα φτάσει η Ρεάλ και Μπάγκεν. Τελικά όχι, η κληροτίδα είχε άλλα κέφια. Λοιπόν, και το παιχνίδι, τα πρώτα παιχνίδια μάλλον είναι, που το έχω, είναι τέλη Απριλίου αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Λοιπόν, τα πρώτα παιχνίδια είναι στην Αγγλία 24 είναι το με 25 Απριλίου. Και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 1-2 Μαΐου, έτσι για να μπει και καλά ο Μάιος. Και βεβαίως ο τελικός 26 Μαΐου στο Κίεβο. Όλοι εσείς που έχετε βγάλει χάρτη, κοιτάξτε πώς μπορείτε να πάτε εκεί πέρα. Ο νικητής του Real Bayern θα είναι τυπικά γηπεδούχος στον τελικό. Τι βλέπεις? Το Ριμπερί, να μείνουμε στην Ευρώπη. Το Ριμπερί, Νομίζω ότι μπορεί η Bayern φέτος. Αλλά εγώ βλέπω τελικό Bayern-Liverpool. Θα ζητήσω άδειες. Αν περάσει η Liverpool στο τελικό. Γιατί αυτό το ραδιόφωνο είναι λίγο χρωματισμένο όσον αφορά τη Liverpool. Από το διευθυντή, το Ζαγόρα, το Γιώργο να ξεκινήσουμε. Από το Δημήτρη, από το Γιώργο Ματιούκη, από το Σταμάτη Μουρελή. Αυτό το ραδιόφωνο και ο Σταύρος είναι η Liverpool. Απλά είναι πιο low profile Liverpool. Ναι. Έβαλε και στο Facebook ένα τραγούδι. Θέλω να σου πω ότι το You Never Walk Alone το ακούγαμε στο repeat, μέχρι και στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24 έπαιξε. Ναι. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι αν περάσει η Liverpool στον τελικό είναι μια καλή εβδομάδα για άδεια εκείνη, από το ξύνωση, από το ραδιόφωνο. Να μείνουμε όμως σε Ευρώπη. Ναι, και σε Bayern. Και σε Ριμπερί, γιατί σας χρωστάμε. Έχει δώσει μια καταπληκτική συνέντευξη, μια συνέντευξη ζωής, έχει εδώ και καιρό, απλά μιας και αναφερθήκαμε στον Ριμπερί και μιας και την έχουμε κάνει όλοι μεταξύ μας αυτή τη συζήτηση για τα σημάδια στο πρόσωπό του, υπάρχουν λίστες που τον έχουν μέσα στους πιο άσχημους, αν θέλετε, ποδοσφαιριστές. Ο ίδιος έδωσε τη δική του απάντηση για αυτά τα σημάδια, τι σημαίνουν, γιατί τα κουβαλάει και γιατί είναι υπερήφανος που είναι χαραγμένο στο πρόσωπό του. Και τελικά πόσο όμορφος είναι μετά από αυτές τις δηλώσεις. Αυτό θα σου έλεγα, ότι πόσο πιο όμορφα βλέπεις τον άνθρωπο. Έτσι. Μετά από αυτές τις δηλώσεις. Είναι στα πλαίσια, λένε, που βιαζόμαστε όλοι να κρίνουμε. Δηλαδή βλέπεις μια κοπέλα που μπορεί να κουτσένει λίγο και να λες δεν περπατάει αυτή. Δεν ξέρεις όμως τι κρύβεται από πίσω. Ναι, είναι αυτό ότι... Η δύναμη της εικόνας, για να το συνδέσω και με τον Ιβάν Ζαβίδη, έτσι. Είναι η δύναμη της εικόνας, ρε παιδί μου, ότι πλέον όλοι βιαζόμαστε και στηριζόμαστε μόνο στην εικόνα, χωρίς να ξέρουμε. Και εκεί μας ξεφεύγει και λίγο μια παραπάνω κουβέντα, γινόμαστε λίγο πιο κακοί εντός εισαγωγικών, χωρίς να ξέρουμε τον άλλον τι τραβάει ή τι έχει περάσει ή γιατί κουτσένει, ή γιατί έχει αυτά τα σημάδια ή γιατί έχει κάποια παραπάνω κιλά τα οποία ενδεχομένως δεν μπορεί να χάσει. Μπράβο. Είναι πολλά και διάφορα, λοιπόν. Κοίτα το πρόσωπό του, δες πόσο άσχημος είναι, τι είναι αυτή η ουλή. Είναι κάποιος από τις εκφράσεις που ακούει συχνά ο Ριμπερί, έτσι, χρόνια. Ξεκάθαρα, και είναι και στο βίντεο για το ρατσισμό της UEFA. Και αυτός και πολλοί άλλοι. Όταν είσαι νέος και παραμορφωμένος έτσι, δεν είναι εύκολο. Όλοι σε κοιτούν, λέει ο Ριμπερί. Όλοι σε κοιτούν κάπως, όλοι σε κρίνουν. Η οικογένειά μου υπέφερε πολύ εξαιτίας αυτής της ουλής. Ξεκίνησε τις δηλώσεις για τις δύσκολες στιγμές που έζησε ως παιδί. Όπου και αν βρισκόμουν, οι άνθρωποι πάντα με κοιτούσαν επίμονα. Όχι επειδή ήμουν όμορφος, όχι γιατί με έλεγαν Φρανκ, όχι επειδή ήμουν καλός στο ποδόσφαιρο, αλλά γιατί είχα μια ουλή. Και αυτό ήταν σκληρό. Το νιώθεις όταν οι άνθρωποι σε περιγελούν και όταν αυτό γίνεται από γονείς είναι ακόμα πιο σκληρό, είπε ο Ριμπερί. Τα σημάδια μου είμαι εγώ, είπε ο ποδοσφαιριστής της Μπάγερν, τον οποίο ο Ζινεντίν Ζιντάν έχει πει κόσμημα του γαλλικού ποδοσφαίρου. Για την ιστορία, απέκτησε αυτή την ουλή στο πρόσωπο όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε με την οικογένειά του είχε ένα τροχαίο με ένα φορτηγό. Ήταν μόλις 2 χρονών, τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να γίνουν περισσότερα από 100 ράματα στο πρόσωπο. Ο ίδιος έχει πει ότι φέρω με τιμή αυτά τα τραύματα, αυτά τα ράματα, αυτές οι ουλές είμαι εγώ και νομίζω ότι αν το άλλαζα δεν θα ήμουν εγώ. Έμαθα να είμαι μαχητής μέσα από το bullying που δεχόμουνα, από τον περίγυρό μου ως παιδί και επειδή έγινα αυτό που είμαι δεν θα τα άλλαζα ποτέ.
Δηλαδή σκέφτεσαι ότι ένας άνθρωπος είχε ένα τροχαίο σε ηλικία 2 ετών έτσι με την οικογένειά του, με ένα φορτηγό, τα κατάφερε, του έγιναν 100 ράματα στο πρόσωπο, αδιανόητο έτσι, έτσι. Αδιανόητο για πρόσωπο να γίνουν 100 ράματα και του έμειναν φυσικά σημάδια. Δεν γίνεται μετά από 100 ράματα να επανέλθεις όπως είσαι. Αντιλαμβάνεσαι κι εσύ ότι σε μικρότερη ηλικία, Όταν κάποιος έχει ένα ιδιαίτερο γνώρισμα, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πάνω του, δεν είναι πολύ εύκολο, εύκολα διαχειρίσιμο. Έτσι. Γιατί τα παιδιά, όχι από κακία, είναι σκληρά. Είναι σκληρά από αφέλεια, από ανοριμότητα λόγω της ηλικίας τους. Δηλαδή το ζούμε και εμείς, το ζήσαμε στο σχολείο. Ίσως σε μικρότερο βαθμό, έτσι. Ναι. Αλλά τα παιδιά είναι δύσκολα. Ελένη, μην πας μακριά. Είναι σκληρά. Ένα κοριτσάκι που μπορεί να είναι πολύ ανεπτυγμένο στην πρώτη Δευτέρα γυμνασίου. Ναι. Μπορεί φυσικά να αισθάνεται άσχημα. Ναι. Εγώ είχα φίλες που ήταν πιο ανεπτυγμένες, που δεν είχαν το παιδικό σωματάκι, είχαν πιο γυναικείο. Και αυτό τους δημιούργησε πολλά προβλήματα και κόμπλεξ. Το να είσαι ένα κοριτσάκι 5η-6η δημοτικού και να έχεις, ας πούμε, στήθος, οι συμμαθητές το περιγελούν. Ναι. Γιατί φαίνεται περίεργο στα παιδικά μάτια. Πόσο μάλλον τώρα όταν μιλάμε για ουλές και δυσμορφίες. Και για ένα αγόρι, έτσι, το οποίο να έχει ουλές. Μπράβο. Να το σχολιάζουν οι άλλοι. Μ' άρεσε που έδωσε αυτή τη συνέντευξη, να σου πω την αλήθεια. Μου αρέσει να μιλούν ανθρώπινα, να ξεφεύγεις λίγο από το ποδοσφαιρικό της υπόθεσης, να δίνεις συνεντεύξεις ζωής. Αυτά τα οποία αγαπάμε και βεβαίως πάντα σχολιάζουμε και πάντα λέμε εδώ μέσα από την εκπομπή. Πάμε όμως σε ένα ακόμη θέμα. 5 λεπτά έχουμε. 5 λεπτά τι θα προλάβουμε. Εγώ σε 5 λεπτά προλαβαίνω. Σε 5 λεπτά Είσαι έξαλλη. Έξαλλη. Είσαι έξαλλη. Και το όνομα αυτής. Ραχίλ. Δεν χρειάζεται να πούμε και το επίθετο. Μακρύ. Ναι. Εντάξει, πήρε τη δημοσιότητα. Τώρα μιλάμε για μια γυναίκα, Ελένη. Δηλαδή, όσο και να είμαστε γυναίκες και να θέλω να βγαίνουν μπροστά οι γυναίκες. Και να στηρίζουμε, να στηρίζουμε τις γυναίκες. Εδώ δεν έχει να κάνει με γυναίκα ή άντρα. Μιλάμε για έναν πολιτικό. Ας μην το χρωματίσουμε φιλετικά. Μιλάμε για έναν πολιτικό που πρέπει οπωσδήποτε να είναι πάντα στη Βουλή. Έστω και αν αυτό συνοδεύεται με συνεχόμενες αλλαγές κομμάτων. Ναι. Προκειμένου να είναι πάντα. Μπορεί να μυρίζωση η συγκεκριμένη, θα πει ένας. Μάλιστα. Μπορεί να μυρίζωσε κάπου όπως κομματικά. Όπως αλλάζουν ομάδες οι παίκτες συχνά μέχρι να βρουν το λιμάνι τους. Ναι. Μάλλον λιμάνι έπιασε και η Ραχίλ. Ξεκάθαρα. Νότιο λιμάνι. Αν κρίνεις από τις δηλώσεις της. Γιατί για εγκληματική οργάνωση δεν έχει κρίνει ποτέ καν μια άλλη ομάδα. Ξύπνησε χθες ξαφνικά. Της την έδωση που η Εβάν Σαββίδη συναντήθηκε με τον Τζαβούσογλου για τα θέματα της Αγίας Σοφιάς και στην Τραπεζούντα για όλες αυτές τις κινήσεις που κάνει εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Ο Ιβάν Σαββίδης. Και προχώρησε σε ένα κατεβατό. Ναι, δεν αποτελούν φιλάθλους αλλά εγκληματική οργάνωση που εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Θέλω, μισό λεπτά και να βάλουμε μια ανατελεία. Θέλω να το διαβάσουμε, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος. Έχει κατέβει η ανάρτηση. Έχει κατέβει η ανάρτηση, γιατί φυσικά προκλήθηκε άλλος. Θα μου πείτε, γιατί ασχολούμαστε με τη Ραχίλ. Και μάλιστα μέσα στο κείμενο λέω ότι δεν πρόκειται να την κατεβάσω την ανάρτηση. Για να δείτε με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε. Έτσι, ανθρώπους που φόρεσαν το μανδύα. Τον κομματικό, τον πολιτικό και ανέβηκαν στα έδρανα της Βουλής. Κοίταξαν, δεν θα κάνουν χρόνο. Δεν έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν μπορεί να τον αγγίζει τον ΠΑΟΚ. Όχι, βέβαια. Μία τοποθέτηση της κυρίας Ραχίλ, έτσι. Αλλά για να μπούμε στο κλίμα, το διαβάσουμε μετά το διάλειμμα. Okay. Έτσι, να το περάσουμε εντάχει και θα το σχολιάσουμε. Δεν έχουμε όμως μόνο Ραχίλ, έχουμε και υφυπουργό αθλητισμού. Τι έγινε. Έσπασε τη σιωπή του. Έσπασε τη σιωπή. Ήρθε στη Σπορτέξπο. Εμφανίστηκε. Όχι, Σπορτέξπο δεν ήρθε. Θεσσαλονίκη γενικώ δεν ήρθε. Λέω, μήπως μια εβδομάδα μετά. Η Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο είναι αντιτουριστική. Ναι. Για πολιτικούς, ναι. για ανθρώπους, ρε παιδί μου, του αθλητικού χώρου. Σήμερα περιμένω να δω πολλά πράγματα. Είναι τουλάχιστον από τους τοπικούς. Υπάρχει και μια τοποθέτηση του βουλευτή Θεσσαλονίκης για τον Σκουτέρι. Και τώρα που είπα Σκουτέρι, έρχομαι και με εκδίκαση. Παιδιά, δεν θα προλάβουμε. Εγώ το έχω πει αυτή η εκπομπή, δεν πρέπει να είναι δύο ώρες. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Και έχουμε και συλλαλητήριο. Θα μπούμε και λίγο στο mood, γιατί μας ζητήσατε συνθήματα, μας ζητήσατε λίγο να σας βάλουμε στο κλίμα. Οπότε με πολύ ΠΑΟΚ θα επανέλθουμε. Ούτως ή άλλως σήμερα η μέρα έχει πολύ ΠΑΟΚ, γιατί έχει παιχνίδι, έχει πορεία, έχει συλλαλητήριο, έχει συγκεντρώσεις, έχει φωνές διαμαρτυρίας, μηνύματα. Όλα εδώ από το Λίμπερο θα το ακούσετε και εμείς θα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε τέτοιο mood. Πάμε στο διάλειμμα όμως και ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Στάξε να πει, ζωνή την Ελλάδα.
Σε ρυθμούς ΠΑΟΚ είμαστε βεβαίως. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στον ΠΑΟΚ. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ βρίσκεται και πάλι στις επάλξεις, κινητοποίησης από τον κόσμο, από όλη την οικογένεια του Δικεφάλου. Το ραντεβού είναι στην Καμάρα 3 η ώρα. Νομίζω είναι αυτονόητο να πούμε ότι πρέπει να είμαστε όλοι εκεί, πρέπει να είσαι και εσύ εκεί. Να στείλουμε όλοι ένα μήνυμα, να φωνάξουμε. Το κάνουμε για μας, δεν το κάνουμε για κανέναν, για κανέναν πολιτικό, για καμία απόφαση. Το κάνουμε για μας, το κάνουμε για την ομάδα, το κάνουμε για τον ΠΑΟΚ. Όλοι εκεί, ραντεβού στις 3, όλη η οικογένεια ένα, ούτως ή άλλως η συσπήρωση που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα στην οικογένεια του Δικεφάλου είναι τέτοια, που θα πρέπει να αποτυπωθεί και στην Καμάρα. Ούτως ή άλλως υπάρχει ένας μεγάλος ξεσηκωμός και αυτό είναι από τα ευχάριστα. Και όλοι μαζί με πορεία, ειρηνική πορεία, έτσι. Το τονίζουμε, το λέμε και το ξαναλέμε, για να βρεθούμε έξω από το γήπεδο, εκεί όπου θα υπάρχει γιγαντοοθόνη, για να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Η φωνή να φτάνει και μέσα στο γήπεδο, έτσι. Και μετά βλέπουμε, μετά περιμένουμε ούτως ή άλλως αυτό που ήταν να κάνουμε εμείς, αυτό που ήταν να κάνετε εσείς, αυτό που ήταν να κάνουν οι ποδοσφαιριστές το έκαναν. Από εκεί και πέρα είναι ένας αγώνας, ένας διαρκής αγώνας, στον οποίο σίγουρα εμείς δεν έχουμε τον τελευταίο λόγο, αλλά θα ξέρουμε ότι δεν υπήρξαμε αμέτωχοι απέναντι σε αυτούς, δεν υπήρξαμε αμέτωχοι σε όλον αυτόν τον αγώνα. Είχαμε τη δική μας συμβολή, είχαμε τη δική μας φωνή, φωνάξαμε, ακούστηκε. Και ραντεβού στις 3 στην Καμάρα. Ο Λίμπερο βεβαίως θα είναι εκεί. Ο Λίμπερο με συνεχείς διαρκείς συνδέσεις θα σας μεταφέρει ζωντανά το παλμό της οικογένειας του ΠΑΟΚ από την Καμάρα και όχι μόνο. Τι ακριβώς συμβαίνει θα τα ακούτε εδώ ζωντανά. Ανοιχτή γραμμή, ανοιχτά μικρόφωνα και αργότερα βεβαίως και με τον Γιώργο Συρίγο. Πήγες να πεις κάτι. Ναι, ότι όπως είπαν και οι οργανωμένοι στην εκπομπή, την Τετάρτη ήταν νομίζω η εκπομπή. Την Τετάρτη. Ναι. Το μεσημέρι στη θέση του ΠΑΟΚ 24. Τη συσπήρωση αυτή που κατάφεραν να μας κάνουν δώρο, νομίζω ότι αν ήξεραν ότι θα επέλθει τέτοιο αποτέλεσμα, δεν θα κάναν τίποτα. Που ξέρεις ότι... Κάτι που όπως είπαν και οι οργανωμένοι τόσα χρόνια δεν καταφέραμε μόνοι μας. Αυτό ακριβώς. Που ξέρεις ότι στον ΠΑΟΚ η λέξη συσπήρωση είναι μια πονεμένη λέξη. Έτσι. Γιατί πάντα μεταξύ μας τρογόμασταν. Όπως αλλά μια οικογένεια. Ναι, όπως είναι σε μια οικογένεια. Δεν μπορεί όλα να κυλούν ομαλά και ρόδινα. Αλλά μεταξύ μας πάντα, αν θες, μας έβγαινε το ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, εσείς φύγατε. Εμείς πηγαίνουμε στο γήπεδο, βγάζαμε παοκόμετρα. Γενικώς δημιουργούσαμε έτσι εντάσεις μεταξύ μας που δεν υπήρχαν λόγο, αλλά τις δημιουργούσαμε γιατί έτσι λειτουργούν οι οικογένειες. Και στη δική σας οικογένεια, αλίμονο αν δεν υπάρχουν εντάσεις, αλίμονο αν δεν υπάρχουν αυτές οι... Όχι διχόνοια, είναι βαριά λέξη διχόνοια. Δεν μπορώ να βρω την κατάλληλη λέξη, όχι ένταση. Ένας ανταγωνισμός, είναι το οικογενειακό, δεν μπορείς να το πεις αλλιώς. Ναι. Είναι αυτό που έχεις με τον αδερφό σου, με τον μπαμπά σου, με τη μάνα σου, ξέρω εγώ, αλλά μόλις πει κάτι ο γείτονας, ορμάς να το φας όλοι μαζί. Αυτό είναι, οικογένεια. Και από τη στιγμή που όρμησαν κατά του ΠΑΟΚ, η οικογένεια έγινε ένα και νομίζω ότι το δείχνει με τον καλύτερο τρόπο. Είπα, η ΠΑΟΚ αυτονόητα στηρίζει και θα βρίσκεται δίπλα στους διοργανωτές του μεγάλου συλλαλητηρίου του Σαββάτου στην Καμάρα στις 3. Η κατάλυση της κοινής λογικής και του δικαίου προκειμένου η ομάδα να στερηθεί τους βαθμούς που κέρδισε στο γήπεδο και εν τέλει το ίδιο το πρωτάθλημα, έχει επιφέρει μεγάλη αγανάκτηση. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ σύσσωμη βρέθηκε σε όλους τους αγώνες για ισονομία και δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο. Σύσσωμη θα είναι και στο ειρηνικό συλλαλητήριο με τον ίδιο ακριβώς στόχο. Μετά το συλλαλητήριο θα ακολουθήσει πορεία προς το γήπεδο της Τούμπας, όπου σε γιγαντοθόνη θα προβληθεί ο αγώνας εναντίον του Πανιωνίου. Και η ΚΑΕ. Και η ΚΑΕ βεβαίως. Είχαμε και τα γενέθλια μέσα στη βδομάδα, 12 Απριλίου. Οπότε όλοι στις ανακοινώσεις τους τα βάλαν όλα μέσα. Είμαστε περήφανοι που είμαστε ΠΑΟΚ και χθες και σήμερα και αύριο και για μία ολόκληρη ζωή. ΠΑΟΚ από την αρχή ως το τέλος και στα εύκολα αλλά πολύ περισσότερο στα δύσκολα. Χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ μας, 92 χρόνια και συνεχίζουμε. Περισσότερο δυνατοί και ενωμένοι από ποτέ.
Γιάννη, να πατήσουμε λίγο μία παύση για να ακούσουμε βεβαίως και το πρόμο βίντεο των οργανωμένων οπαδών. Νότης Τσίντογλου, Γιώργος Κούδας, Γιώργος Τουρσουνίδης και Αντελίνο Βιερίνια. Τέσσερις γενιές. Όταν το παρελθόν συναντά το μέλλον, το παρόν συγγνώμη, και στέλνει μήνυμα στο μέλλον. Όσοι εδώ φωνάζουν όλοι με μία φωνή και βεβαίως κάνουν κάλεσμα στην οικογένεια του Δικεφάλου. Μέχρι εδώ και μη παρέκει. Ως εδώ. Ως εδώ. Ως εδώ. Αγώνας τελείωσε. Ο ΠΑΟΚ έβαλε γκολ. Ο διαιτητής το κατακύρωσε. Νότης Τσίντογλου. Το ξανακατακύρωσε. Τι είναι αυτά. Όλη τους η προσπάθεια είναι να διώξουν εδώ σαβίδι από τον ΠΑΟΚ. Και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί. Άσε οι Παναθηναϊκοί δεν έχουν να πληρώσουν. Αλλά όλη τους η προσπάθεια είναι να διώξουν το σαβίδι. Όλοι τους αυτή είναι η προσπάθεια. Να κατεβεί να διαμαρτυρηθεί για την απόφαση ο κόσμος του ΠΑΟΚ, ο οποίος επειδή τον έζησα πολλά χρόνια εγώ, είναι ο ωραιότερος κόσμος. Είναι ο κόσμος που λατρεύει την ομάδα του. Άρα να κατεβούνε ήρεμοι, ειρηνικά, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτε. Και να προσπαθούν ο ΠΑΟΚ να είναι ενωμένος. Φτάνει πια τόση αδικία για τον ΠΑΟΚ. Την ιστορία μου την ξέρετε. Γιώργος Κούδας. 60 χρόνια ΠΑΟΚ. Μια ιστορία που ξεκίνησε από ένα έγκλημα. Το 1963 έγινε αυτό το έγκλημα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια 1963, αποκρούει ο Σημαντήρης από τη γραμμή με μπλοζόν την μπάλα, δεν δίνεται το πέναλτι, συνεχίζεται το παιχνίδι, διαμαρτύρονται οι παίκτες, γίνεται ένα κουφούζιο μέσα στο γήπεδο και ο παράγοντας Λάζαρος Τσόμος παίρνει την ομάδα και φεύγει. Τιμωρείται ο ΠΑΟΚ με μηδενισμό και με τρεις αγωνιστικές με τους αντιπάλους Εθνικό, Πανιόνιο και Απόλλωνα Σμύρνης, γίνεται η έφεση, δικαιώνεται το ΠΑΟΚ στο να παίξει τα τρία αυτά παιχνίδια και δίνεται και με υποβιβασμό. Σε αυτή τη συγκυρία, πέντε παίκτες τιμωρήθηκαν από την πρώτη ομάδα και πέντε παίκτες από εφηβική και β' ομάδα παίζουν τα πρώτα τους παιχνίδια στην Α' Εθνική. Το πρώτο έγκλημα που έχει γίνει και το θυμάμαι, περνάει μέσα από το μυαλό μου εκείνα τα χρόνια που μετά στη συνέχεια είδα τα διαχρονικά εγκλήματα που γινότανε. Το μήνυμά μου, το μήνυμα είναι ότι ο αγώνας συνεχίζεται. Η Λερναία Ήδρα της κόβει ένα κεφάλι και βγαίνουν άλλα 10. Στέλνω το μήνυμα ότι μετά 6 χρόνια που είναι αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά είναι θείο δώρο για τον ΠΑΟΚ, συνεχίστε, αγαπάτε την ομάδα, στηρίξτε αυτόν τον άνθρωπο και κάποτε επιτέλους και μετά 60 χρόνια που έχω ζήσει σε αυτή την ομάδα θα δικαιωθούμε. Οι αδικίες υπάρχουν πάρα πολλές. Γιώργος Τουρσουνίδης. Νομίζω ότι αν τις βάλω στο μυαλό μου αριθμημένα είναι πάρα πολλές και χρόνιες. Εκείνο που, που με έχει μείνει εμένα χαρακτηριστικά είναι ένα παιχνίδι που παίζαμε στον Καραϊσκάκη για αγώνα κυπέλου. Διαιτητής ήταν ο κύριος Ζακεστίδης τότε και πραγματικά η ομάδα έπαιζε τέτοιο καλό ποδόσφαιρο. Υπήρχαν δύο πολύ τρανταχτά πέναλτι και ειδικότερα σε ένα σε εμένα που νομίζω τέτοια φάση όποιος και να τη δει δεν μπορούσε να την αμφισβητήσει. Και φυσικά ο διαιτητής όχι απλά δεν έδωσε το πέναλτι που έπρεπε να δώσει γιατί θα άλλαζε και τη ροή του αγώνα, αλλά μου επιτέθηκε και φραστικά
στο ότι να με πει ότι εδώ είναι Καραϊσκάκη, εδώ είναι Ολυμπιακός και κοιτάξτε να παίξετε, να τελειώσει το παιχνίδι και να σηκωθείτε να φύγετε. Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ, επική ανακοίνωση, τη λέμε και την ξαναλέμε, ανήμερα των γενεθλίων και ο Αλφα Σίγμα στο συλλαλητήριο του Δικεφάλου. Ελένη, δική σου η ανακοίνωση. Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2018. 12 Απριλίου 1926-2018. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, με αφορμή τη 12η Απριλίου, ημέρα εορτής, βάσει του καταστατικού και εν ώψη της συμπλήρωσης 92 χρόνων από την ίδρυση του σωματείου μας, απευθύνεται προς όλους, φίλους και εχθρούς, στην Ελλάδα και στα πέρατα της Οικουμένης, λέγοντας: «Είμαστε εδώ, πιστοί στην ιδέα του Πανθεσσαλονίκιου Αθλητικού Ομίλου Κωνσταντινοπολιτών, όπως αυτή μεταλαμπαδεύτηκε από τους προγόνους μας και ιδρυτές του συλλόγου μας ως τη σημερινή γενιά, γνήσιοι πρεσβευτές ηθικών αξιών και κανόνων δικαίου που χαρακτηρίζουν τον ΠΑΟΚ εδώ και 92 χρόνια και τον κάνουν τόσο αγαπητό στους φιλάθλους του». Ένα σύνθημα του παοξίδικου λαού λέει: «Αδιαφορώ για ό,τι κι αν λένε, γιατί δεν ξέρουν τι νιώθω για σένα». Και πώς να ξέρουνε, συμπληρώνουμε εμείς, πώς να καταλάβουν το αδάμαστο πνεύμα του ΠΑΟΞΥ όλοι αυτοί που ψάχνουν τη δόξα και το μεγαλείο μέσα από κύβδηλα μαστραπαδάκια, όταν ο ΠΑΟΚ οφείλει τη μεγαλοσύνη του στο πνεύμα αντίστασης και δικαίου του λαού του. Φέτος, ο πρωτότοκος γιος του σωματείου μας, το καμάρι και η ναυαρχίδα μας, το ποδοσφαιρικό τμήμα, υπό την ηγεσία του Ιβάν Σαββίδη, έφτασε κοντά στο στόχο του, κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάποιοι όμως, κάνοντας χρήση των γνωστών τους βρώμικων μεθόδων από εποχής ΠΟΚ, βλέποντας ότι η εποχή ΠΑΟΚ ανατέλει, προσπάθησαν και προσπαθούν να το αποτρέψουν ή έστω να το αναστείλουν ακόμη και προσωρινά για ένα ακόμη χρόνο. Όλοι εμείς όμως, ο περήφανος λαός του ΠΑΟΚ, είμαστε εδώ και βροντοφωνάζουμε. Όχι στους χαρτοπρωταθλητές. ΠΑΟΚ, άξιος πρωταθλητής Ελλάδος 2018. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, ως μάνα και θεματοφύλακας των ιερών και οσίων του συλλόγου, δηλώνει την πλήρη υποστήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση στο συλλαλητήριο που εξήγηλε ο λαός του ΠΑΟΚ, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, σήμερα δηλαδή, 14 Απριλίου 2018 και ώρα 3, καλώντας παράλληλα όλους όσους χτυπάει η καρδιά τους για τον ασπρόμαυρο δικέφαλο αετό να συμμετέχουν ειρηνικά, περιφρουρώντας με τη στάση τους τα δίκαια αιτήματά μας. Χρόνια πολλά ΠΑΟΚ, χρόνια πολλά ΠΑΟΞΥΔΕΣ, πρωτάθλημα εμείς ή εμείς. Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτών. Χρόνια πολλά ΠΑΟΚ, χρόνια πολλά μέχρι τις 20 Απριλίου, που είναι η δεύτερη μέρα γενεθλίων του συλλόγου. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε. Ούτως ή άλλως τα γενέθλια είναι για 40 μέρες, έτσι. Οπότε εμείς το ξεκινάμε από 12 Απριλίου. Το πάμε σίγουρα μέχρι 20. 20 νομίζω είναι το αποκορύφωμα. Ναι. Έτσι, πώς κορυφώνει μια τέτοια μεγάλη εκδηλώσεις. Ομάδα. Δεν μπορεί μέσα σε μία μέρα να χωρέσει ένα ολόκληρο γενέθλιο. Πρέπει να το τραβάμε μια εβδομάδα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τα τζουρίς είναι μαζί μας, γιατί πρέπει λίγο να τρέξουμε τώρα να τα πούμε όλα γρήγορα. Billiard and Bowling Center, απολαύστε παιχνίδι στα τζουρίς, μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ πονγκ. Παίξτε bowling στα τζουρίς και κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζουν με 2 ευρώ και με 1,5 πιτσιρικάδες. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες, παίξτε επιτραπέζια και PlayStation. Αναλαμβάνουν και τα παιδικά σας πάρτι, Παπαναστασίου 58 στην περιοχή Ιπποκρατίου. Θα περάσουμε από εκεί λογικά σήμερα. Ναι, στο διπορικό που θα γίνει. Σήμερα κυκλοφορεί και η Φόρτσα, βεβαίως. Κάθε Σάββατο πρωί το καθιερωμένο ραντεβού με την ενημέρωση, με την έντυπη ενημέρωση, είναι με την Φόρτσα. Κυκλοφορεί για όλο το Σαββατοκύριακο όλα τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Όλο το ρεπορτάζ από το στρατόπεδο του Δικεφάλου είναι στην Φόρτσα. Σπέρνουν ανέμους. Έχουν καταλάβει άραγε τι θα θερήσουν όσοι συμμάχησαν φυσική και ηθική αυτουργή στην απόπειρα κλοπής του τίτλου από τον ΠΑΟΚ. Ήρθε η κίτρινη παράγκα, τα παράξενα που συμβαίνουν και τα μηνύματα στους διαιτητές. Τι άλλαξε ξαφνικά στη διαιτησία? Σχολιάζουν Πέτρος Κωνσταντινέας, Σπύρος Παπαδάκος, Παναγιώτης Βαρούγας, Ναούμ Μιντιούρης και Γιώργος Φασόλης. Η αλήθεια αποδείχτηκε στο δικαστήριο, τα ψέματα τελείωσαν, τα επιχειρήματα του ΠΑΟΚ, η αμηχανία της ΑΕΚ και το μπούλινγκ στον Σκουτέρι. Ραντεβού στην Καμάρα. Ξεκινά από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, 3 η ώρα το μεσημέρι, το κύμα αντιδράσεων του ασπρόμαυρου οργανισμού για το εις βάρος του έγκλημα. Λοιπόν, το δεδικασμένο στην Ρόδο,
κόλαφος για Κομίνη Αρετόπουλο και Σία, ο Κυριάκος και η Κάψα για τίτλο με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και η ιδανική, τα στοιχήματα, οι επιστροφές και η αγύριστη. Κύπελο ιστορίες ημιτελικών. Η Φόρτσα αποκαλύπτει τα μεταγραφικά σχέδια, το ταξίδι του Μίχελ, η συζήτηση με τον Λουτσέσκου και το πλάνο των τριών δρόμων. Και βεβαίως μπάσκετ, η μάχη της τετράδας, ο Χρήστος Τσέκος στη Φόρτσα θυμάται το τροχαίο που πλήγωσε τον ΠΑΟΚ. Και βόλεϊ έχουμε, το Final Four του Κυπέλου έρχεται και εκεί κρίνεται ο πρώτος τίτλος. Δημήτρης Κωνσταντινίδης, δεν υπάρχουν ανίκητοι. Αυτά λοιπόν από την Φόρτσα που κυκλοφορεί. Να πούμε στα γρήγορα και την Άρη Σίσε. Ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο στον ποδοσφαιρικό Άρη. Χαρούμενοι που ήρθαμε, συγχαρητήρια για την άνοδο. Έφτασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Παπαδόπουλος μαζί με τον συνεργάτη του Νίκ Σακίεβιτς. Σήμερα η συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Τι άλλο έχει από εδώ. Λοιπόν, έχουμε βεβαίως και τοποθέτηση Βασιλιάδη. Επανεμφανίστηκε και ξεπέρασε το σοκ της εικόνας του Ιβάν Σαββίδη, ο υπουργός αθλητισμού, αφού ακύρωσε και όλες τις προγραμματισμένες ομιλίες και παρουσίες του στην Θεσσαλονίκη. Έδωσε συνέντευξη. Αναφέρεται βεβαίως πάλι στον Μπαμπούλα και στην απειλή του Brexit. Δεν βλέπω να υδρώνει το αυτί τους. Αυτό είναι μεγάλη δυστυχία. Πρέπει να πάρθουν δύσκολες αποφάσεις. Θέλει αλλαγή μοντέλου στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλαγή μοντέλου διοίκησης στη Λίγκα, αναδιάρθρωση κατηγοριών και αυτά να γίνουν άμεσα. Ο οποίος ο κύριος Βασιλιάδης ήταν στην κλήρωση του Basketball Champions League, το οποίο θα γίνει 4 με 6 Μαΐου στην Αθήνα, έτσι στο οποίο συμμετέχει βεβαίως και η ΑΕΚ, η μπασκετική ΑΕΚ, την οποία ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα μέσα στο ΆΚΑ με τρομερή ατάκα Μανώλη Βαλιάνου του φροντιστή. Τελειώσαμε, θα σφυρίξει τίποτα ο Κομίνης, μην το ξεχνάμε. Το βίντεο που έγινε viral. Και ντύθηκε Πιτ Παπαδάκος ο υφυπουργός αθλητισμού. Ναι. Μελλοντολόγος. Μελλοντολόγος. Λες να το ρωτήσουμε τίποτα. Δεν ξέρω, ας ξεκινήσουμε με κανένα στοιχηματάκι να βγάλουμε και κανένα φράγκο. Λέγαμε λοιπόν για τον υφυπουργό αθλητισμού, ο οποίος στο πλαίσιο της παρουσίας του εκεί στο Basketball Champions League, είπε ότι αν και εφόσον η ΑΕΚ περάσει στον τελικό, δηλαδή στις 6 Μαΐου που είναι ο τελικός, γιατί παίζει με την Μούρθια, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο για το πώς μπορεί να γίνει το παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ με τον Απόλλωνα Σμύρνης, η μέρα που πέφτει η αυλαία της φετινής Super League, προκειμένου να μην τα κάνουμε μαντάρα στη φιέστα. Ένα μήνα πριν... Είμαστε ικανοί, είπε, να τα κάνουμε μαντάρα και στη φιέστα. Ένα μήνα πριν τελειώσει η φετινή Super League, ένα μήνα πριν βγουν αποφάσεις... Δικαστικές αποφάσεις, έτσι. Δύο ομάδες είναι στα δικαστήρια, δύο ομάδες που παλεύουν για τον τίτλο. Ο Μεν Πάουκ το έχει κερδίσει αγωνιστικά, αλλά παλεύει να κερδίσει και όλα αυτά που του κλέψαν εξωαγωνιστικά. Έτσι. Η τριτοβάθμια στο δικαστικό του Ολυμπιακού πήρε πάλι παράταση γιατί κάποιος έλειπε αδικαιολόγητα από την Επιτροπή. Και εκεί έχουμε ακόμα για τους τρεις βαθμούς. Δηλαδή, την ώρα που υπάρχουν τόσα ανοιχτά μέτωπα, που έχουμε τόσο δρόμο ακόμη μπροστά μας για το πρωτάθλημα, βγαίνει ο υφυπουργός αθλητισμού και προεξοφλεί την πορεία των γεγονότων. Προεξοφλεί τα γεγονότα, κάνοντας λόγο για φιέστα της ΑΕΚ 6 Μαΐου και πρέπει να προσέχουμε, λέει, μην τυχόν και τα κάνουμε μαντάρα στον τελικό. Ναι. Που μπορεί να είναι η μπασκετική ΑΕΚ και εμείς να έχουμε φιέστα της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Ελένη μου, εδώ ο άνθρωπος πριν την απόφαση τη δευτεροβάθμια του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είχε πει ότι εδώ πέρα μια ομάδα χάνει το πρωτάθλημα από δίκες. Μάλιστα. Γιατί το είχε προεξοφλήσει ότι θα είναι καταδικαστική απόφαση για τον ΠΑΟΚ και βέβαια διαψεύθηκε. Μεγάλο σφάλμα, μεγάλο φάουλ από τον υφυπουργό αθλητισμού και δυστυχώς αυτά μένουν, έτσι. Μένουν. Και καταλαβαίνω και κατανοώ του να ακυρώνει προγραμματισμένες ομιλίες και παρουσίες στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, έρχονται εκλογές. Όταν προεξοφλείς γεγονότα και καταστάσεις και μια ολόκληρη ομάδα, ένα ολόκληρο σύλλογο είναι στα κάγκελα και είναι ξανά στους δρόμους και θα είναι σήμερα στις 3, καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι επιθυμητό πρόσωπο εδώ πέρα. Ακόμα δεν έχει κάνει καμία όμως πρόβλεψη ή κάποια δήλωση για το Μαρινάκι. Τα κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έχει αναλάβει την υπερασπιστική γραμμή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έσπασε τη σιωπή του Άδωνης. Με χυδαίο τρόπο, έτσι. Με χυδαίο τρόπο έχει αναλάβει την υπερασπιστική γραμμή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Κάποιος όταν πρέπει υπάρχει να μια τέτοια την υπόθεση. Εικόνα του. Και με χυδαίο τρόπο βεβαίως έγινε και όλος αυτός ο πόλεμος κατά του ΠΑΟΚ και κατά του Ιβάν Σαββίδη. Και επίσης με χυδαίο τρόπο προβλήθηκε η εκδίκαση
της έφεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως στα δελτία ειδήσεων. Όπως έγινε και στο ντέρμπι, έτσι είχαμε και στην εκδίκαση. Υπήρχε δελτίο ειδήσεων που έδειξε το μονταρισμένο βίντεο της ΑΕΚ. Δεν είπε κουβέντα για το βίντεο, το αυτούσιο βίντεο που παρέδωσε ο ΠΑΟΚ το τετράωρο, μην έχοντας να φοβηθεί τίποτα. Και γενικώς η μονταζιέρα δούλεψε καλά. Γνωστό λοιπόν, το κανάλι για τις μονταζιέρες του Ελένη μου. Αυτά. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Αυτά. Λοιπόν, πολλά περισσότερα αύριο. Δεν είπαμε τίποτα για εκδικάσεις και αυτά. Υπάρχει και ένα παιχνίδι σήμερα. Εντάξει, πήγαμε πίσω και με τη διακοπή ρεύματος. Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει και μπασκετικό παιχνίδι Τρικαλάρης με αποστολή Γιάννη Παραπονιάρη 4,5 ώρα ζωντανά εδώ από το Λίμπρο 107,4 και 4,5 ώρα Περιστέρι Ηρακλής, ενημέρωση και για αυτό το παιχνίδι εδώ από το ραδιόφωνο. Και βεβαίως στις 7,5 ΠΑΟΚ Πανιώνιος γραμμή στον Σταύρο Κόλκα και στο γήπεδο της Τούμπας, αφού νωρίτερα θα έχουμε συνδέσεις, θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ από το μεγάλο συλλαλητήριο. Ο Γιώργος Συρίγος είναι έτοιμος, τον βλέπω απ' έξω, θα μπει εδώ στο στούντιο και θα τα λέει μόλις εμάς τους απεσταλμένους του ραδιοφώνου και του ΠΑΟΚ 24 που θα είμαστε στους δρόμους, εδώ να τα κουβεντιάζει, να σχολιάζεται μαζί, να του δίνουμε εικόνα από την καμάρα και εκείνος με το μοναδικό του τρόπο μας στέλνει φιλιά, ανταποδίδουμε, ξέρει ότι τον αγαπάμε. Και τον σεβόμαστε απόλυτα, έχει γράψει τη δική του πορεία εδώ και χρόνια στο χώρο, μόνο σεβασμός για τέτοιους ανθρώπους. Και αγάπη. Και αγάπη, και αγάπη. Είναι και κομψός άνθρωπος, ναι, δηλαδή τον βλέπεις. Είναι το πιο μοντέρνο αγόρι του Λίμπερο, εγώ θα πω. Όταν φοράει αυτό το γυαλί καθρέφτη. Προσυπογράφω απόλυτα, θα πω. Ωραία. Θα τον ακούσετε σε πολύ λίγο, δεν χρειάζεται εμείς να πούμε κάτι άλλο. Τα τζουρίς να ευχαριστήσουμε. Ναι, μπιλιάρδο, παίζουμε φωτοπλέι, επιτραπέζια παιχνίδια, bowling με ειδικές προσφορές. Κάνουμε και παιδικά πάρτι, Παπαναστασίου 58 στην περιοχή Ιπποκρατήρου. Billiard and Bowling Center Τζουρίς. Και με ασπρόμαυρη φανέλα θα κλείσουμε. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, με προσοχή. Κατεβείτε σήμερα στους δρόμους, αξίζει τον ραντεβού κόπο. Ραντεβού στην Καμάρα. Ραντεβού στην Καμάρα. Εμείς αύριο στο καθιερωμένο μας ραντεβού στις 10 το πρωί. Φιλιά πολλά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα.